Πρεμιέρα με Αλέξη Γεωργούλη στο πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς για τη συντήρηση των μονοπατιών του Δήμου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να είναι προσβάσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο υιοθεσίας αρχών βιώσιμης ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και στην υιοθεσία ενός υγιούς και ενεργού τρόπου ζωής. Η δράση παρουσιάστηκε το μεσημέρι στα πλατάνια της Βελίκας, όπου ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Ντάγκας και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφέρθηκαν στη δράση, η οποία αναμένεται να αναπτυχθεί το προσεχές διάστημα. Λοιπόν, ερχόμαστε όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε αυτά τα έργα τα οποία έγιναν από το υστέρημα του ελληνικού λαού να είναι σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Εκεί λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε το βηματισμό μας και σήμερα αυτό το οποίο ξεκίνησε με τον Αλέξη τον Γεωργούλη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, όχι μόνο για τη σημερινή μέρα, αλλά γενικότερα για το ενδιαφέρον του και την προσπάθεια που κάνει για τον τόπο μας και τον ομό μας, να σηματοδοτήσει το γεγονός ότι είμαστε όλοι εδώ και τα έργα αυτά δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν σε όλους μας. Για ποιο λόγο προτείναμε σαν Δήμος αυτήν την πρακτική της υιοθεσίας? Γιατί έχουμε καταγράψει ότι ο περιβατικός τουρισμός είναι ένας τουρισμός ο οποίος πραγματικά είναι ανερχόμενος, με μεγάλα ποσοστά συμμετοχής. Είναι μια μερίδα τουρισμού το οποίο συνεισφέρει με οικονομικά στοιχεία, γιατί φέτος μετά την πανδημία θα αναζητηθεί ο φυσικός τρόπος απόδρασης με ό,τι σημαίνει αυτό, είτε χώρους του ιδιαίτερου φυσικού κάλους, είτε τοπικά προϊόντα, είτε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, είτε παραλίες πραγματικά που δημιουργούν από μόνοι τους κοινωνικές αποστάσεις. Ο Αλέξης Γεωργούλης, που έκανε την αρχή και υιοθέτησε μονοπάτι, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή και τόνισε ότι θέλει να συμβάλλει στην ανάδειξη του τόπου και στην προβολή αυτής της δράσης στο εξωτερικό. Και χαίρομαι πολύ που με έχουν βάλει και μπροστά σαν ambassador, γιατί και ως ευρωβουλευτής έχω να συνδράμω και στο δικό μας τον τόπο, αλλά και για την Ελλάδα, αλλά και για την ιδέα όλη στο εξωτερικό. Γι' αυτό εδώ δεν ήρθα μόνος μου, ήρθα μαζί με τους συνεργάτες μου, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκονται μαζί μου και με στηρίζουν, για να δουλέψουμε και να δείξουμε αυτή τη δράση που είναι πολύ σημαντική και στο εξωτερικό και να δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο όπως αυτό που προσπαθούν να δείξουν, ότι έχουμε μια κακή εικόνα, τεμπελιάσει, ξέρω εγώ. Έχουμε ευθύνες, μας αρέσει το περιβάλλον και το σεβόμαστε. Ο τουρισμός είναι από τους βασικούς πυλώνες στην οικονομία μας, αλλά δεν σταματάμε εκεί. Θέλουμε το βιώσιμο, θέλουμε να είμαστε κομμάτι αυτής της κληρονομιάς που δίνουμε αύριο στα παιδιά μας. Μάλιστα, όπως ανέφερε, η δράση αυτή έχει αναρτηθεί στο site του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, με τον Αγιόκαμπο να φαίνεται χάρη σε αυτή στο Παγκόσμιο Γίγνεσθε. Ο κύριος Γεωργούλης εξέφρασε τη συγκίνησή του και για την παρουσία του στα πλατάνια της Βελίκας και μίλησε και για το συναισθηματικό δέσιμό του με την περιοχή. Αυτή την κίνηση δεν είναι μόνο να καθαρίσουμε τα μονοπάτια και να μπορεί κάποιος να περπατήσει, είναι να προκαλέσουμε και τον κόσμο να έρθει, να αναδείξουμε και τις ομορφιές του τόπου, αλλά και των ανθρώπων που είναι εδώ. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στα τοπικά προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε και στην οικονομία αυτού του τόπου. Άρα, κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο στόχος είναι να περάσουμε το μήνυμα του βιώσιμου τουρισμού. Δηλαδή, σεβασμό στο περιβάλλον, ανάδειξη της κοινωνίας του κόσμου που ζει σε αυτή την περιοχή και προστασία και στην οικονομία, να συμβάλλουμε στην οικονομία. Ήδη πάντως, όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης, έχουν δείξει ενδιαφέρον 10 εταιρείες και φυσικά πρόσωπα, ώστε να προχωρήσουν νέες υιοθεσίες περιπατικών μονοπατιών.